υπόσχεσή σας η περσινή έπιασε τόπο και βλέπουμε μεγάλες συμμετοχές φέτος στο Enduro. Θέλω να μας δηλώσετε τι ακριβώς έχει γίνει φέτος στο τριήμερο 22, 23, 24 Σεπτέμβρη στη Σπερχιάδα. Καταρχήν να ευχαριστήσω και πάλι που ήρθατε έτσι να καλύψετε το event. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο Μακακόμης Περιάδης, όλη την τοπική κοινωνία, η οποία μας ανέχεται τουλάχιστον και μας βοηθάει. Φέτος ο Δήμος βοήθησε πολύ, δηλαδή έστειλε τα μηχανήματα για να αναβαθμιστεί η πίστα που έπαιξε σημαντικό ρόλο. Τα παιδιά το επικοινώνησαν αυτό μέσω του διαδικτύου, ότι φτιάχνεται πίστα εξ αρχής, έπαιξε σημαντικό ρόλο και αυτό. Πέρσι τα παιδιά που ήρθαν για την Enduro διαδρομή, βλέποντας αυτό το θαυμάσιο τόπο, το επικοινώνησα και αυτοί με φίλους και γνωστούς, και έτσι ο αριθμός των συμμετοχών σχεδόν διπλασιάστηκε. Πόσοι συμμετέχεις έχουμε φέτος? Έχουμε 429 περάσματα. 429 περάσματα. Εγγεγραμμένους. Που σημαίνει ότι με τους συνομούς τους και όλα αυτά αγγίζουμε φέτος τον αριθμό ρεκόρ των 1000 ατόμων για ένα event. Το χρόνο που πρόκειται να ξαναγίνει, πάμε για πρωτάθλημα ή ξανά βόλτα πάει? Χρόνου η καινούργια νεοσύστατη λέσχη LEMS, επειδή φέτος όλος ο κόσμος το γνωρίζει και πρέπει να το πούμε αυτό, τα έσοδα είναι διαδίο, δηλαδή η Οργανωτική Επιτροπή με την λέσχη, με την καινούργια λέσχη, η υπόσχεσή μας από κοινού είναι ότι του χρόνου θα έχουμε αγώνα και πρωτάθλημα motocross και πρωτάθλημα Enduro. Ήδη έχουν γίνει πρώτες συναντήσεις στα Γρεβενά με την ηγεσία της Ομοσπονδίας και είμαστε στο δρόμο για να ολοκληρωθούν, λέει, το μόνο το ημερομηνιακό. Θα υπάρχουν δύο ημερομηνίες ή μία? Ναι, δύο ξεχωριστές ημερομηνίες. Μία ημερομηνία θα είναι το motocross και άλλη ημερομηνία θα είναι το Enduro. Άρα ξανά η Σπερχιάδα θα ξαναζήσει ξανά τις παλιές καλές δόξες που έκανε πρωταθλήματα motocross μέσα στην πίστα δύο και τρεις φορές το χρόνο. Βεβαίως, αυτό επιδιώκουμε, το είπαμε και από τα πέρσι, επιδιώκουμε να αναγεννήσουμε αυτόν τον τόπο. Μπράβο. Ο Δήμος βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατάσταση, έτσι? Φέτος ο Δήμος ήταν πάρα πολύ δίπλα μας, κοντά μας. Το βασικό, όπως τα είπαμε τώρα και με το Δήμο, είναι τα μηχανήματα. Εμείς τα παιδιά δεν χρειάζονται χρήματα. Δεν είναι ο σκοπός να αντλήσουμε χρήματα από έναν άλλο χώρο που έχει, από τους αγρότες πήγε, που μπορεί να έχουν περισσότερη ανάγκη. Εμείς θέλουμε τα μηχανήματα. Είναι αδύνατον ένα τρακτέρ και ένας καλλιεργητής να φτιάξει και να υποστήριξει αυτό το έργο. Μια φορά στο τόσο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, το ξαναλέω, το Δήμο, που κατευθείαν, μόλις τον ενοχλήσαμε, συμπαραστάθηκε, ήταν δίπλα μας. Μπράβο. Κάτι άλλο που θέλετε να πείτε για το τριήμερο? Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους που βοήθησαν. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τις εταιρείες που μας στήριξαν. Φέτος ήρθαν όλες οι εταιρείες του χώρου, του Enduro. Να ευχαριστήσουμε θερμά και πολλά ευχαριστώ στους αθλητές, τους φίλους του Enduro που μας τίμησαν με την παρουσία τους, και πιστεύω να πέρασαν ένα διαφορετικό τριήμερο για όσους μπόρεσαν να το χαρούν. Άκουσα φέτος ότι ήρθαν από παντού, έτσι, ήρθαν από Χίο, από Σύρο, από νησιά, από Ρόδο κλπ. Ναι. Και το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν υπερευχαριστημένοι, γιατί είπαμε ότι ό,τι και να σχεδιάσουμε, ό,τι κάνουμε, μας βοηθάει πάρα πολύ το βουνό, ο τόπος. Σήμερα το βράδυ διαλύεται δηλαδή, ή πρόκειται να μείνουν κάποιοι και την επόμενη μέρα? Συνήθως αυτοί που είναι από μακριά κατασκηνώνουν και ξεκινούν για την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σήμερα να ξεκινήσουν το απόγευμα. Αν και η ευρύτατη περιοχή της Μακρακόμης, της Περιάδος, βολεύει, γιατί είναι κέντρο Ελλάδα, από τις νησιωτικές περιοχές πιστεύω ότι ναι, θα κάτσουν και σήμερα, θα χαρούν την ηρεμία αυτού του πανέμορφου τοπίου και θα φύγουν αύριο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε τον χρόνο να έχουμε αυτά που λέτε, γιατί οι υποσχέσεις μετράνε και πιάνουν και τόπο. Επειδή είμαστε μαζί και πέρσι και είναι γεγραμμένα αυτά, την υπόσχεση την περσινή την κάναμε. Ερασιτεχνική βόλτα, δεν ήταν σκληρή. Ερασιτεχνική για ερασιτέχνες, δεν ήταν σκληρό πυρηνική. Θα σπρώξω. Σ' άρεσε. Πολύ ωραία. Κύριος Γκαγκανάτσιος είναι από τα Τρίκαλα και είναι η πρώτη φορά που ήρθε στην Περχιάδα. Αυτό θα πει το καλύτερο γιατί το ζήσε σήμερα. Πολύ ωραίο. Κι αν έχει βρέξει αυτό, το γίνει. Αυτό αν είχε ρίξει μια βροχούλα θα ήταν τέλειο. Κάμε, θα φτώγω. Είναι εδώ, μπορεί να ξέρει δίπλα. Είσαι σε προπονησά να κάνει ό,τι θες. Τι ωραίο πράγμα. Σούπα, ήταν ντούρο. Θα κάνουμε ντούρο σήμερα, όπως παλιά. Κατάλαβες. Οδηγάμε συνέχεια, δεν σκεφτόμαστε. Το ρίξε, χωλώνει το μυαλό μας. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση φέτος και ελπίζουμε τον χρόνο ακόμα καλύτερα. Είναι... και όλοι θα είναι στο πλευρό σας για να αυτό το πράγμα να περπατήσει και να πάει πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Πραγματικά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Να είναι, όπως υποσχεθήκαμε και πέρσι, ένα πάρα πολύ, αν όχι το καλύτερο event της χρονιάς. Αυτό παλεύουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.